Περιπέτεια, Θεέ μου. Τι περιπέτεια. Αλλά δεν το πιστεύω για τον Τζάιλς. Δεν το πιστεύω. Μόνη. Ω, εσύ είσαι Κρίστοφερ, με τρόμαξες. Πού είναι, πού πήγε? Ποιος? Ο αστυνόμος. Α, μόλις βγήκε από την πόρτα. Αν μπορούσα να φύγω, να πάω μακριά. Αν μπορούσα να βρω έναν τρόπο. Υπάρχει κανένα μέρος να κρυφτώ εδώ μέσα? Να κρυφτείς? Ναι, ναι, να κρυφτώ. Να κρυφτώ από αυτόν τον άνθρωπο. Μα γιατί? Δεν βλέπεις που όλοι τους είναι εναντίον μου? Υποπτεύονται ότι εγώ έκανα αυτούς τους φόνους. Ιδίως ο άντρας. Μη σε νοιάζει τι λέει, δεν έχει σημασία. Άκουσε, Κριστοφέρ. Δεν μπορείς όλη τη ζωή να ζητάς να αποφεύγεις τις δυσκολίες. Γιατί το λες αυτό? Είναι αλήθεια, δεν είναι? Ναι, είναι αλήθεια. Πρέπει να μεγαλώσεις κάποτε, Κριστοφέρ. Θα ήθελα να μην είχα μεγαλώσει ποτέ. Το πραγματικό σου όνομα δεν είναι Κριστοφέρ, είναι? Όχι. Ούτε σπουδάζεις αρχιτέκτον? Όχι. Τότε γιατί? Γιατί είπα πως λέγομαι Κριστοφέρ Ρεν? Ναι. Με διασκέδαζε. Στο σχολείο γελούσαν όλοι μαζί μου και με κορόιδευαν. Ήταν αληθινή κόλαση το σχολείο. Ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα? Δεν είναι ανάγκη να μιλήσουμε γι' αυτό τώρα. Το σκάσα από το στρατό όταν έκανα τη θητεία μου. Ναι. Τους μισούσα όλους. Ήταν εκτίνη. Ναι. Μοιάζω με τον άγνωστο δολοφόνο. Τα χαρακτηριστικά μου ταιριάζουν απόλυτα στην περιγραφή. Βλέπεις, η μητέρα μου. Η μητέρα μου. Τι έκανε η μητέρα σου? Αν δεν είχε πεθάνει, όλα θα πήγαιναν καλύτερα. Θα φρόντιζε για μένα. Θα με πρόσεχε. Δεν μπορεί να φροντίζουν οι άλλοι για σένα σε όλη σου τη ζωή, Κρίστοφερ. Η ζωή είναι γεμάτη δυσκολίες και πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να προχωρούμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα απολύτως. Αυτό δεν γίνεται. Ναι, Κρίστοφερ. Γίνεται. Θες να πεις ότι κι εσύ? Ναι. Τι ήταν? Κάτι πολύ άσχημο? Κάτι που ποτέ δεν το ξέχασα. Έχει σχέση με τον Τζάιλς? Όχι. Πολύ πριν γνωρίσω τον Τζάιλς. Θα πρέπει να ήσουν πολύ μικρή, σχεδόν παιδί. Ναι. Ίσως γι' αυτόν ήταν τόσο άσχημο. Ήταν τρομερό, τρομερό. Προσπαθώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Ούτε στιγμή δεν θέλω να το σκέφτομαι. Άρα κι εσύ προσπαθείς να αποφύγεις κάτι, αντί να το αντιμετωπίσεις? Ναι, ίσως. Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Αν και μόλις χτες γνωριστήκαμε για πρώτη φορά, μοιάζει να ξέρουμε πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Ναι. Είναι περίεργο, δεν νομίζεις? Δεν ξέρω. Υποθέτω πως υπάρχει ένα είδος συμπάθειας μεταξύ μας. Πάντως, η γνώμη σου είναι ότι πρέπει να μείνω εδώ και να αντιμετωπίσω τα πράγματα ως το τέλος. Ασφαλώς. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Θα μπορούσα να βουτήξω τα σκί του υπαστυνόμου και να το σκάσω. Ξέρω πολύ καλό σκι. Δεν θα μπορούσες να κάνεις μεγαλύτερη ανοησία. Θα ήταν σαν να παραδεχόσουν ότι είσαι ένοχος. Έτσι κι αλλιώς ο υπαστυνόμος Στρότερ με θεωρεί ένοχο. Όχι, δεν σε θεωρεί ένοχο. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Πού να ξέρω τι σκέφτεται κατά βάθος. Τον μισό, τον μισό, τον μισό αφάνταστα. Ποιον? Τον Τρότερ. Σου βάζει τόσες ιδέες στο μυαλό. Πράγματα που δεν είναι, που ποτέ δεν μπορεί να είναι αληθινά. Μα τι έγινε? Δεν το πιστεύω, όχι, δεν το πιστεύω, δεν θέλω. Τι δεν πιστεύεις? Έλα μόλι, πες μου. Να. Το βλέπεις αυτό? Ναι. Ξέρεις τι είναι? Χτεσινή απογευματινή εφημερίδα του Λονδίνου. Ήταν στην τσέπη του Τζάιλς. Αλλά ο Τζάιλς δεν πήγε χθες στο Λονδίνο. Φυσικά. Αν ήταν εδώ όλη την ημέρα. Μα δεν ήταν. Πήγε με το αυτοκίνητο σε μια κοντινή πόλη να πάρει σύρμα για το κοτέτσι. Δεν βρήκε όμως. Καλά. Μπορεί να πήγε και στο Λονδίνο. Τι με αυτό? Τότε γιατί δεν μου το είπε? Γιατί λέει πως γύριζε από εδώ και από εκεί για να βρει σύρμα? Ίσως ακούγοντας για το έγκλημα. Μα δεν ήξερε για το έγκλημα. Ή μήπως ήξερε? Ήξερε, άραγε. Για το όνομα του Θεού, Μόλι. Μη μου πεις τώρα ότι. Θες να πεις ότι ο υπαστυνόμος πιστεύει? Δεν ξέρω τι πιστεύει ο υπαστυνόμος. Αλλά σε κάνει να σκέφτεσαι πολλά πράγματα. Σε κάνει να γεννιούνται μέσα σου ερωτήματα. Και τότε αρχίζει να αμφιβάλλεις. Αρχίζει να νιώθεις ότι κάποιος που τον ξέρεις καλά και που τον αγαπάς μπορεί να είναι ένας ξένος. Ένας άγνωστος. Όπως έναν εφιάλτη. Βρίσκεσαι κάπου ανάμεσα σε φίλους και άξαφνα κοιτάς τα πρόσωπά τους και δεν είναι πια οι φίλοι σου. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι που απλώς προσποιούνται. Ίσως να μην πρέπει να εμπιστεύεται κανείς. Ίσως να είναι όλοι άγνωστοι. Ξένοι. Έλα, έλα μόλι τώρα. Τι είναι αυτά που λες? Σας διακόπτω.
Όχι, απλώς συζητούσαμε. Αλήθεια, πρέπει να πάω στην κουζίνα. Έχω να ετοιμάσω τις πατάτες και το σπανάκι και έχω να ετοιμάσω και το κέικ. Θα έρθω να σε βοηθήσω. Δεν έχεις να πας πουθενά. Giles. Τα τέτα τέτ δεν είναι και τόσο ευχάριστα στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Μακριά από την κουζίνα και μακριά από τη γυναίκα μου, νεαρέ μου. Μα για σταθείτε. Μακριά από τη γυναίκα μου, είπα. Δεν θα αφήσω ποτέ να είναι η Μόλι το επόμενο θύμα. Ώστε αυτό πιστεύετε για μένα? Ό,τι είχα να πω το είπα. Κάποιος δολοφόνος κυκλοφορεί ελεύθερος εδώ μέσα και τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν απολύτως με τα δικά σου. Δεν ταιριάζουν μόνο με τα δικά μου. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Πόσο τυφλός πρέπει να είσαστε, ή μήπως κάνετε τον τυφλό? Σου είπα ότι ανησυχώ για τη ζωή της γυναίκας μου. Κι εγώ το ίδιο. Και δεν σκοπεύω να την αφήσω μόνη της μαζί σας. Τι είπες? Φύγε, Κρίστοφερ, σε παρακαλώ. Όχι, δεν πρόκειται να φύγω. Σε παρακαλώ, Κρίστοφερ, φύγε. Κάνε μου τη χάρη. Επιμένω. Καλά. Αλλά δεν θα πάω μακριά. Απ' έξω θα είμαι. Τι σημαίνουν όλα αυτά, Μόλι? Θα πρέπει να τρελάθηκες. Είσαι έτοιμη να κλειστείς μόνη σου στην κουζίνα με έναν απέσιο δολοφόνο? Δεν είναι δολοφόνος. Δεν είναι. Μόνο μια ματιά να του ρίξεις και αμέσως καταλαβαίνεις ότι δεν στέκεται καλά στα Όχι, μυαλά. Ο Τζάιλς είναι απλώς δυστυχισμένος, αλλά δεν είναι επικίνδυνος. Αν ήταν, θα το ήξερα. Εξάλλου, μπορώ να προφυλάξω μόνη μου τον εαυτό μου. Έτσι έλεγε και η κυρία Μπόιλ. Ο Τζάιλς, σε παρακαλώ. Πες μου, Μόλι. Τι υπάρχει ανάμεσα σε σένα και σε αυτό το βρωμόπεδο? Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Τι να υπάρχει ανάμεσά μας? Τον λυπάμαι. Αυτό είναι όλο. Και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν τον γνώριζες από πριν? Μπορεί εσύ ίδια να του πρότεινες να έρθει εδώ και να κάνετε ότι βλεπόσαστε για πρώτη φορά. Όλα τα είχατε μαγειρεμένα από πριν, έτσι. Τζάιλς, τρελάθηκες. Πώς τολμάς να λες τέτοια πράγματα? Δεν είναι λίγο περίεργο το ότι ήρθε να μείνει σε ένα τόσο ερημικό μέρος? Και γιατί δεν ισχύει αυτό και για τους άλλους? Είχα διαβάσει σε μια εφημερίδα ότι κάτι τέτοιοι μανιακοί δολοφόνοι γοητεύουν εύκολα τις γυναίκες. Φαίνεται πως είναι αλήθεια. Λοιπόν, λέγε μου, πού τον πρωτογνώρισες? Είναι πολύ καιρός. Ο Τζάιλς γίνεσαι γελίος. Ποτέ μου δεν είχα ξαναδεί τον Κρίστοφερ Ρεν πριν από χτες το βράδυ που ήρθε εδώ πέρα. Βέβαια, τι άλλο θα πεις? Μπορεί όμως να πήγες κρυφά στο Λονδίνο για να το συναντήσεις. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχω ολόκληρες εβδομάδες να πάω στο Λονδίνο. Ώστε έχεις ολόκληρες εβδομάδες να πας στο Λονδίνο, ε? Αυτό δεν είπες? Και βέβαια. Δεν καταλαβαίνω τι έχεις στο νου σου. Μπορείς τότε να μου πεις τι σημαίνει αυτό εδώ? Είναι ένα από τα γάντια που φορούσες χθες. Σου έπεσα κατά λάθος και το βρήκα την ώρα που μιλούσα με τον υπαστυνόμο. Ξέρεις τι έχει μέσα? Ένα εισιτήριο επιστροφής από το Λονδίνο. Α, αυτό. Φαίνεται λοιπόν ότι χτες δεν πήγες μόνο στο χωριό, αλλά και στο Λονδίνο. Εντάξει, αφού το λες. Την ώρα που εγώ γύριζα εδώ και εκεί στα χωριά για να βρω το σύρμα. Φυσικά. Την ώρα που εσύ γύριζες στα χωριά για το σύρμα. Έλα τώρα. Ομολόγησε το. Ήσουνα στο Λονδίνο. Ωραία. Ήμουνα στο Λονδίνο. Και εσύ το ίδιο. Τι? Πήγες και εσύ στο Λονδίνο. Έφερες μαζί σου και μια απόγευμα την εφημερίδα. Να την. Πού τη βρήκες? Στην τσέπη του παλτού σου. Ο καθένας θα μπορούσε να τη βάλει εκεί. Ο καθένας, ε? Όχι, Τζάιλς. Ήσουνα στο Λονδίνο. Πολύ καλά. Ναι, ήμουνα στο Λονδίνο. Αλλά δεν πήγα εκεί για να συναντήσω καμιά γυναίκα. Καμιά? Είσαι σίγουρος? Καμιά απολύτως? Γέλα το. Τι θες να πεις? Φύγε, μην με πλησιάζεις. Μα τι συμβαίνει? Μην με αγγίζεις. Δεν πήγες χθες στο Λονδίνο για να συναντήσεις τον Κρίστοφερ Ρεν? Είσαι ανόητος. Και βέβαια δεν πήγα γι' αυτό. Τότε γιατί πήγες? Δεν πρόκειται να σου πω. Ίσως τώρα να έχω ξεχάσει γιατί πήγα. Μόλι, τι σε έχει πιάσει? Ξαφνικά έγινες τελείως διαφορετική. Δεν σε αναγνωρίζω. Ίσως ποτέ σου να μην με γνώρισες πραγματικά, Τζάιλς. Πόσο καιρό είμαστε παντρεμένοι? Μόλις ένα χρόνο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρεις τίποτα για μένα. Δεν ξέρεις τι είχα κάνει, τι είχα σκεφτεί, τι είχα αισθανθεί ή τι είχα υποφέρει πριν σε γνωρίσω. Μόλις είσαι τρελή. Εντάξει, λοιπόν, είμαι τρελή. Γιατί όχι? Δεν είναι και άσχημο να είσαι τρελός? Τι διάολο θες να πεις? Σας παρακαλώ, νεαροί μου φίλοι. Ελπίζω να μην τα υπερβάλλετε και τα παραλέτε. Γιατί εκεί συνήθως οδηγούν οι καυγάδες των ερωτευμένων. Καυγάδες των ερωτευμένων. Ωραίο κι αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Ξέρω πολύ καλά πώς αισθάνεστε. Τα πέρασα κι εγώ αυτά στην ηλικία σας. Αχ, αχ, νεότης, νεότης, που λέει και ο ποιητής. Δεν φαντάζομαι να είσαστε πολύ καιρό παντρεμένοι. Αυτό δεν σας αφορά, κύριε Παραβιτσίνη. Φυσικά, φυσικά, δεν με αφορά καθόλου. Δεν ήρθα γι' αυτό. Ήρθα να σας πω ότι ο υπαστυνόμος Τρότερ έχασε τα σκι του και φοβούμαι ότι είναι πολύ θυμωμένος. Ο Κρίστοφερ. Έχασε τα σκι? Ναι, και θέλει να μάθει αν τα βάλατε πουθενά αλλού, κύριε Ρόλστον. Εγώ όχι. Κύριε Ρόλστον, κύριε Ρόλστον. Μήπως πήρατε τα σκι από την αποθήκη που τα είχαμε βάλει? Όχι, βέβαια. Κάποιος τα πήρε. Τι σας έκανε να κοιτάξετε για τα σκι σας? Το χιόνι δεν λέει να λιώσει και εγώ εδώ χρειάζομαι βοήθεια, ενισχύσεις. Είχα σκοπό να πεταχτώ στον αστυνομικό σταθμό του Market Hampton και να αναφέρω την εξέλιξη της υποθέσεως. Τώρα πια δεν μπορείτε να πάτε, αγαπητέ μου. Κρίμα. Κάποιος φρόντισε να σας εμποδίσει να το κουνήσετε απ' εδώ. Αλλά
Μπορεί να υπάρχει κι άλλος λόγος, δεν είναι έτσι? Τι λόγος? Να, μπορεί κάποιος να ήθελε να φύγει από εδώ και πήρε τα σκι. Τι εννοούσες, Μόλι, λέγοντας ο Κρίστοφερ, όταν άκουσες ότι χάθηκαν τα σκι? Τίποτα. Α, ώστε ο νεαρός μας αρχιτέκτον το σκασε. Δεν είναι έτσι? Πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αλήθεια, κυρία Ρόλστον? Θανάτος. Ευτυχώς, Κρίστοφερ, δεν έφυγες. Κυρία Ρέν, μήπως πήρατε τα σκι μου? Τα σκι σας? Γιατί να τα πάρω? Η κυρία Ρόλστον είχε νομίσει. Ξέρω πως ο κύριος Ρέν αγαπάει πολύ το σκι. Και φαντάστηκα ότι μπορεί να πήρε τα σκι του υπαστυνόμου για να κάνει λίγη εξάσκηση. Εξάσκηση. Ακούστε όλοι. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Κάποιος μου πήρε το μοναδικό μου μέσο επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Να μαζευτούν όλοι εδώ αμέσως. Νομίζω ότι η δεσποινής Κέισουελ ανέβηκε στο δωματιό της. Πάω να τη φωνάξω. Τον ταγματάρχη Μέτκαφ τον άφησα εδώ πλάι στην τραπεζαρία. Ταγματάρχα Μέτκαφ! Ταγματάρχα Μέτκαφ! Δεν φαίνεται να είναι εκεί. Ίσως έφυγε. Με φωνάξατε? Ναι, ταγματάρχα. Πρόκειται για τα σκι μου. Τα σκι σας? Ελάτε, ελάτε, κυρία Ρόλστον. Πλησιάστε, δεσποινής Κέισουελ. Τώρα είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ. Σας ρωτάω, μήπως κανείς από εσάς πήρε τα σκι μου από την αποθήκη που είναι πλάι στην κουζίνα? Απαντήστε μου, δεσποινής Κέισουελ, και εσείς, ταγματάρχα. Δεν έχω ιδέα. Τι να τα κάνω τα σκι? Κι εγώ ούτε τ' άντυξα ποτέ μου. Πάντως εξαφανίστηκαν. Δεσποινής Κέισουελ, από ποια σκάλα ανεβήκατε στο δωμάτιό σας? Από τη σκάλα της υπηρεσίας. Τότε περάσατε μπρος από την πόρτα της αποθήκης. Αφού το λέτε, έτσι θα είναι. Αλλά δεν έχω ιδέα που ήταν τα σκι σας. Εσείς, ταγματάρχα, πήγατε σήμερα στην αποθήκη ή όχι? Ναι, πήγα. Την ώρα που δολοφονήθηκε η κυρία Μπόιλ. Την ώρα που δολοφονήθηκε η κυρία Μπόιλ, είχα κατέβει στο υπόγειο. Όταν περάσατε μέσα από την αποθήκη, τα σκι ήταν εκεί? Δεν έχω ιδέα. Δεν τα είδατε εκεί? Δεν θυμάμαι. Μα τι θα πει αυτό? Πρέπει να θυμηθείτε αν τα σκι ήταν εκεί. Α, σε μένα μη φωνάζεις έτσι, νεαρέ μου. Άλλη δουλειά δεν είχα παρά να σκέφτομαι τα αυρομοσκή σου. Εμένα με ενδιαφέραν τα κελάρια. Η αρχιτεκτονική αυτού του σπιτιού είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Άνοιξα την πόρτα του βάθους και κατέβηκα στο υπόγειο. Πού μου έμενε καιρός να δω αν τα σκι σου ήταν εκεί ή όχι? Αντιλαμβάνεστε ότι αν θέλατε, είχατε όλη την ευκαιρία να τα πάρετε. Φυσικά. Φτάνει να τα ήθελα. Το ζήτημα είναι πού βρίσκονται τώρα. Δεν νομίζω πως θα δυσκολευτούμε να τα βρούμε αν ψάξουμε όλοι μαζί. Θεώρα τα πράγματα είναι τα σκι. Τι λέτε? Δεν αρχίζουμε να ψάχνουμε? Μια στιγμή, ταγματάρχα Μέτκα. Ίσως γι' αυτό να τα άκρυψαν. Για να αρχίσουμε όλοι να ψάχνουμε. Δεν σας καταλαβαίνω. Είμαι αναγκασμένος να βάλω τον εαυτό μου στη θέση ενός τρελού πανούργου μυαλού. Πρέπει να ρωτήσω τον εαυτό μου τι άραγε θέλει από εμάς να κάνουμε. Και τι σχεδιάζει να κάνει αυτός ο ίδιος. Πρέπει να προσπαθήσω να προχωρώ ένα βήμα πιο μπροστά από αυτόν. Γιατί αν δεν είμαι εγώ ο πιο γρήγορος, φοβούμαι πως θα θρηνήσουμε κι άλλο θύμα. Δεν το λέτε βέβαια αυτό σοβαρά? Πολύ σοβαρά, δεσποινής Κέισουελ. Τρία τυφλά ποντικάκια. Τα δύο δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Μένει ακόμα ένα. Καταλαβαίνετε? Ένας από εσάς τους έξι που με ακούτε αυτή τη στιγμή είναι δολοφόνος. Ναι, ένας από εσάς είναι δολοφόνος. Δεν ξέρω ακόμα ποιος, αλλά θα το μάθω. Κι άλλος ένας από εσάς είναι το μελλοντικό θύμα. Σε αυτόν απευθύνομαι τώρα. Η κυρία Μπόιλ δεν θέλησε να μιλήσει. Και η κυρία Μπόιλ είναι αυτή τη στιγμή νεκρή. Όποιος από εσάς έχει και την παραμικρή σχέση με την υπόθεση της Φάρμας Λόγκριτς, ας πάψει να σιωπά, γιατί έτσι κινδυνεύει. Αυτός που σκότωσε δύο φορές δεν θα διστάσει να σκοτώσει και τρίτη. Και όπως έχουν τώρα τα πράγματα, δεν ξέρω ποιος από όλους σας χρειάζεται προστασία. Εμπρός λοιπόν. Όποιος έχει να κατηγορήσει τον εαυτό του, έστω και για κάτι ασήμαντο σχετικά με την παλιά εκείνη υπόθεση, καλά θα κάνει να μιλήσει. Πολύ καλά. Δεν θέλετε να μιλήσετε. Φυσικά θα τον ανακαλύψω το δολοφόνο. Γι' αυτό δεν μου μένει καμιά αμφιβολία. Αλλά μπορεί να είναι πολύ αργά για κάποιον από εσάς. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ο δολοφόνος διασκεδάζει με όλα αυτά. Διασκεδάζει τρομερά. Ωραία. Τώρα μπορείτε να πηγαίνετε. Εσείς να μείνετε, κύριε Παραβιτσίνη. Και εσείς, δεσποινής Κέισουελ. Έχω μερικές απορίες για εσάς, κύριε Παραβιτσίνη. Αλήθεια? Και πρώτα-πρώτα, πώς το αυτοκίνητό σας έτυχε να αποδογυρίσει τόσο βολικά μέσα στη χιονοθύελλα? Τόσο άβολα, θέλετε να πείτε, υπαστυνόμε? Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Μπορείτε να μου πείτε πού πηγαίνατε όταν συνέβη αυτό το ατύχημα? Πήγαινα να δω κάποιο φιλικό πρόσωπο. Εδώ κοντά? Όχι πολύ μακριά από εδώ. Ποιο είναι το όνομα και η διεύθυνση αυτού του προσώπου? Μα υπαστυνόμε, Τρότερ, τι σημασία έχει αυτό? Θέλω να πω, τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με όλη την υπόθεση? Θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες. Πώς λέγεται, είπατε, το φιλικό σας πρόσωπο? Δεν είπα. Όχι, δεν είπατε.
Και όπως φαίνεται δεν σκοπεύετε να πείτε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το κρατώ υποσημείωση. Μα μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν μου επιτρέπουν να μιλήσω. Ένας κρυφός έρωτας, ας πούμε. Αν ξέρατε τι ζηλιάριδες είναι οι σύζυγοι. Μάλλον αποκλείεται για την ηλικία σας να τρέχετε εδώ και εκεί με κυρίες. Δεν νομίζετε, κύριε Παραβιτσίνη? Αγαπητέ μου κύριε υπαστινόμε, μπορεί να μην είμαι τόσο ηλικιωμένος όσο φαίνομαι. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν. Ποιο δηλαδή? Ότι μπορεί να μην είστε και τόσο ηλικιωμένος όσο προσπαθείτε να φαίνεστε. Πολύ περίεργο. Όλοι προσπαθούν να φαίνονται νεότεροι από όσο πραγματικά είναι. Γι' αυτό όταν συναντήσεις κάποιον που προσπαθεί να φανεί μεγαλύτερος, αρχίζει να αναρωτιέσαι και να λες μέσα σου: γιατί? Δεν φτάνει που κάνατε τόσες και τόσες ερωτήσεις στους άλλους, αρχίζετε τώρα να ρωτάτε και τον εαυτό σας. Ίσως έτσι μπορέσω να βρω μια απάντηση, αφού εσείς δεν θέλετε να μιλήσετε. Ωραία λοιπόν, τότε ξαναδοκιμάστε. Θέλω να πω, αν έχετε κι άλλες ερωτήσεις να μου κάνετε. Ναι, ίσως. Από πού ερχόσαστε χτες το βράδυ? Είναι πολύ απλό. Από το Λονδίνο. Από ποιο μέρος του Λονδίνου? Μένω πάντα στο Ριτς. Τι δουλειά κάνετε? Παίζω με τα πάνω και με τα κάτω. Είστε χρηματιστής? Όχι, όχι, δεν με καταλάβατε. Σας διασκεδάζει αυτό το παιχνίδι, δεν είναι έτσι? Φαίνεστε πολύ σίγουρος για τον εαυτό σας. Προσέξτε όμως. Στη θέση σας δεν θα ήμουν και τόσο σίγουρος. Ξεχνάτε ότι είσαστε μπλεγμένος σε μια δολοφονία. Και η δολοφονία δεν είναι απλό παιχνιδάκι. Ούτε αυτή εδώ η δολοφονία, ε. Θεέ μου, τι σοβαρό ύφος που έχετε, είπα αστυνόμετρότερ. Τι περίεργο. Πάντα μου πίστευα ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν καθόλου χιούμορ. Τελείωσε η ανάκριση για την ώρα. Για την ώρα, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάω στο σαλόνι να ψάξω για τα σκί σας. Δεν αποκλείεται να τα έχουν κρύψει στην ουρά του πιάνου. Και τώρα οι δυο μας, Δεσποινής Κέζουελ. Καθίστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι θέλετε από μένα? Ακούσατε τις ερωτήσεις που έκανα στον κύριο Παραβιτσίνη? Τις άκουσα. Θα ήθελα και για σας ορισμένες πληροφορίες. Τι θέλετε να μάθετε? Ποιο είναι ακριβώς το όνομά σας? Λέσλι Μάργαρετ Κάθιν Κέζουελ. Κάθιν? Ναι, το ρο, δεν το προφέρω. Ωραία. Διεύθυνσης? Βίλα Μαριπόσα, Πιντόρ, Μαγιόρκα. Πού είναι αυτό? Στην Ιταλία? Όχι, είναι νησί, ισπανικό νησί. Α, μάλιστα. Και η διεύθυνσή σας στην Αγγλία? Τράπεζα Μόργαν, εκεί λαβαίνω τα γραμματά μου. Δεν έχετε άλλη διεύθυνση στην Αγγλία? Όχι. Πόσο καιρό έχετε στην Αγγλία? Μια εβδομάδα. Και από την ημέρα που ήρθατε, πού μείνατε? Στο ξενοδοχείο Λέντμπορι, στο Νάιτσμπριτζ. Τι σας έφερε στο Μόντσκουελ Μάνορ, Δεσποινής Κέζουελ? Ήθελα ένα ήσυχο μέρος στην εξοχή. Πόσο καιρό σκοπεύατε ή σκοπεύετε να μείνετε εδώ? Ώσπου να τελειώσω αυτό που ήρθα να κάνω. Και τι είναι αυτό? Μα τι πάθατε? Γιατί κοιτάζετε τα μαλλιά μου? Σας ρώτησα τι είναι αυτό που ήρθατε να κάνετε εδώ. Με συγχωρείτε. Σκεφτόμουν κάτι άλλο. Δεν απαντήσατε όμως την ερώτησή μου. Δεν βλέπω για ποιο λόγο θα έπρεπε να σας απαντήσω. Είναι κάτι που αφορά μονάχα εμένα. Είναι τελείως προσωπική υπόθεση. Ναι, αλλά. Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν πρόκειται να το συζητήσω μαζί σας. Θα σας πείραζε να μου πείτε την ηλικία σας? Καθόλου. Είναι άλλωστε γραμμένη στο διαβατήριό μου. Είμαι 24 χρονών. 24? Ναι, φαίνομαι μεγαλύτερη. Αυτό δεν σκεφτήκατε? Ναι, είναι αλήθεια. Υπάρχει κανείς σε αυτή τη χώρα που να μπορεί να εγγυηθεί για σας? Η τράπεζα Μόργαν μπορεί να σας βεβαιώσει για την οικονομική μου κατάσταση. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε πληροφορίες από τη δικηγόρο μου. Είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Αλλά κοινωνικές σχέσεις δεν έχω. Έζησα την περισσότερη ζωή μου στο εξωτερικό. Στη Μαγιόρκα? Ναι, στη Μαγιόρκα και σε άλλα μέρη. Γεννηθήκατε στο εξωτερικό? Όχι. Έφυγα από την Αγγλία όταν ήμουν 13 χρονών. Ξέρετε, Δεσποινής Κέζουελ, μου είναι λίγο δύσκολο να σας καταλάβω. Πειράζει αυτό? Δεν ξέρω. Μπορείτε να μου πείτε τι κάνετε εδώ? Φαίνεται να σας απασχολεί αυτό. Ναι, με απασχολεί. Είπατε ότι φύγατε για το εξωτερικό όταν είσαστε 13 χρονών, ε? 12-13, κάπου εκεί. Λεγόσαστε Κέζουελ τότε? Τώρα έτσι λέγομαι. Ποιο ήταν τότε το όνομά σας? Θέλω να μου πείτε. Τι προσπαθείτε να αποδείξετε? Θέλω να ξέρω ποιο ήταν το όνομά σας πριν φύγετε από την Αγγλία. Πάει πολύ καιρό από τότε, το έχω ξεχάσει. Είναι πράγματα που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Μπορεί. Η δυστυχία, η απελπισία. Θεέ μου, θα έλεγε κανείς. Ποιο είναι το πραγματικό σας όνομα? Σας είπα. Λέσλι Μάργαρετ Κάθιν Κέζουελ. Κάθιν. Τι διάβολο γυρεύεις εδώ? Ο Θεέ μου, Θεέ μου. Θα ήθελα να μην είχα έρθει ποτέ μου εδώ. Α, δεν νομίζω ότι η αστυνομία έχει δικαίωμα να περνάει τον κόσμο από ανάκριση τρίτου βαθμού. Έκανα απλώς μερικές ερωτήσεις στην Δεσποινίδα Κέζουελ. Ναι, αλλά φαίνεται αναστατωμένη. Τι σας έκανε, Δεσποινής Κέζουελ? Όχι, 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 τίποτα, τίποτα. Να, όλα αυτά, ο φόνος, το έγκλημα. Δεν ξέρω τι με έπιασε ξαφνικά. Πάω μια στιγμή στο δωμάτιό μου. Είναι δύνατο.
Μπορώ να το πιστέψω. Τι δεν μπορείτε να πιστέψετε? 6 απίθανα πράγματα πριν από το φαγητό, σαν την κακιά βασίλισσα του παραμύθιου. Ναι, κάτι τέτοιο. Ω Θεέ μου. Μοιάζατε σαν να είδατε κανένα φάντασμα. Είδα κάτι που έπρεπε να το είχα δει νωρίτερα. Ήμουν τελείως τυφλός. Αλλά τώρα νομίζω πως είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Επιτέλους. Η αστυνομία έχει κάποια ένδειξη στα Μάλιστα, χέρια της. Μάλιστα, κύριε Ρέν. Η αστυνομία έχει επιτέλους μια ένδειξη στα χέρια της. Θέλω και πάλι να συγκεντρωθούν όλοι εδώ. Ξέρετε που είναι? Η Μόλι και ο Τζάιλς είναι στην κουζίνα. Εγώ βοήθησα τον ταγματάρχη Μέτκαφ να βρει τα σκίσες. Ψάξαμε στα πιο απίθανα μέρη, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα. Ο Παραβιτσίνη δεν ξέρω που είναι. Θα τον φωνάξω εγώ. Εσείς πηγαίνετε να ειδοποιήσετε τους άλλους. Ας γίνει και αυτό. Κύριε Παραβιτσίνη. Κύριε Παραβιτσίνη. Παραβιτσίνη. Στας διαταγάς σας υπαστυνόμαι. Τι μπορώ να κάνω για σας? Για σκέψου, φίλε μου. Ο καλός μας αστυνόμος έχασε τα σκί του και δεν ξέρει που να τα βρει. Έννοια σας, έννοια σας. Αφήστε τα ήσυχα και να δείτε. Θα έρθουν μόνα τους, τραβώντας πίσω τους και έναν δολοφόνο. Τι τρέχει πάλι? Τι συμβαίνει? Με φωνάξατε? Ναι, καθίστε ταγματάρχα. Καθίστε, κυρία Ρόλστον. Με χρειάζεται τώρα γιατί έχω το κέικ στη φωτιά. Υπάρχουν σπουδαιότερα πράγματα από την κουζίνα σας, κυρία Ρόλστον. Η κυρία Μπόιλ, λόγου χάρη, δεν θα χρειαστεί άλλο γεύμα. Δεν είναι και τόσο ωραίος ο τρόπος που εκφράζεστε, υπαστυνόμε. Λυπάμαι, αλλά χρειάζομαι τη συνεργασία όλων σας. Και σκοπεύω να την έχω οπωσδήποτε. Κυρία Ρόλστον. Ναι. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ, να φωνάξετε τη δεσποινίδα Κέσγουολ. Είναι στο δωμάτιό της. Πείτε της ότι δεν την κρατήσω παρά μόνο λίγα λεπτά. Τα βρήκατε τα σκίσες? Όχι, κυρία Ρόλστον, αλλά υποψιάζομαι ποιος μου τα πήρε και γιατί μου τα πήρε. Προς το παρόν δεν θα πω περισσότερα. Ναι, ναι, μην μπείτε, σας παρακαλώ. Νομίζω πως οι οριστικές εξηγήσεις πρέπει να δίνονται πάντα στο τέλος. Το τελευταίο κεφάλαιο είναι το πιο ενδιαφέρον, ξέρετε. Εδώ δεν είναι παιχνίδι, κύριε Παραβιτσίνη. Όχι. Εδώ κάνετε λάθος. Εγώ νομίζω ότι είναι παιχνίδι για κάποιον. Θέλετε να πείτε, κύριε Ρεν, ότι ο δολοφόνος διασκεδάζει παίζοντας? Δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται. Τι συμβαίνει? Καθίστε, δεσποινής Κέσγουελ. Καθίστε, κύριε Ρόλστον. Προσέξτε όλοι, παρακαλώ. Θα θυμάστε ότι μετά τη δολοφονία της κυρίας Μπόιλ πήρα από όλους σας καταθέσεις σχετικά με το πού βρισκόταν ο καθένας σας κατά την ώρα του εγκλήματος. Εν συνόψη, οι καταθέσεις σας έχουν ως ακολούθως: η κυρία Ρόλστον στην κουζίνα, ο κύριος Παραβιτσίνη στο σαλόνι, ο κύριος Ρόλστον στο δωμάτιό του και ο κύριος Ρεν επίσης στο δωμάτιό του, η δεσποινής Κέσγουελ στη βιβλιοθήκη και ο ταγματάρχης Μέτκαφ στο υπόγειο. Ακριβώς. Αυτές είναι οι καταθέσεις σας. Μπορεί να είναι αληθινές, μπορεί και όχι. Δεν είχα τρόπο να τις ελέγξω. Και για να εξηγηθώ καλύτερα, 5 από αυτές τις καταθέσεις είναι αληθινές και μια ψεύτικη. Ποια από όλες? 5 από εσάς λένε την αλήθεια και ένας ψέματα. Έχω ένα σχέδιο στο μυαλό μου που ίσως με βοηθήσει να βρω τον ψεύτη. Και αν βρω ποιος μου είπε ψέματα, τότε θα ξέρω και ποιος είναι ο δολοφόνος. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Μπορεί κάποιος να είπε ψέματα για εντελώς διαφορετικό λόγο. Αμφιβάλλω. Και πώς θα το βρείτε? Μόλις τώρα είπατε ότι δεν έχετε τρόπο να ελέγξετε τις καταθέσεις μας. Όχι, αλλά αν υποθέσουμε ότι θα ξανά κάνω καθένα σας τα ίδια πράγματα για δεύτερη φορά. Ω Θεέ μου, το ίδιο πάντα κόλπο. Αναπαράσταση του εγκλήματος. Όχι αναπαράσταση του εγκλήματος, κύριε Παραβιτσίνη. Αναπαράσταση των κινήσεων ανθρώπων φαινομενικά αθώων. Και τι περιμένετε να μάθετε από αυτό? Θα μου επιτρέψετε να μην σας το πω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θέλετε να επαναλάβουμε ο καθένας ότι κάναμε την ώρα της δολοφονίας? Ναι, κύριε Ρόλστον. Όχι, είναι παγίδα. Παγίδα? Τι θέλετε να πείτε? Είναι παγίδα, το ξέρω. Εγώ το μόνο που θέλω από εσάς είναι να ξανακάνετε τα ίδια που κάνατε πριν. Μα δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι ελπίζετε πως θα βρείτε με τον αναγκάσετε όλους να ξανακάνουν αυτά που έκαναν πριν? Νομίζω πως είναι καθαρή ανοησία. Μπα. Αλήθεια, κύριε Ρεν. Εμένα με εξαιρέσετε. Έχω πολλή δουλειά στην κουζίνα. Δεν πρόκειται να εξαιρέσω κανένα. Αν σας έβλεπε κανείς, θα έλεγε πως όλοι είσαστε ένοχοι. Γιατί δεν θέλετε να με βοηθήσετε? Και βέβαια θα σας βοηθήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μας πείτε. Όλοι θα βοηθήσουμε, Μόλι. Πολύ καλά. Εσείς, κύριε Ρεν? Σύμφωνοι. Η δεσποινής Κέιτσουελ? Ναι. Εσείς, Παραβιτσίνη? Και βέβαια, γιατί όχι. Ταγματάρχα Μέτκαφ? Ασφαλώς. Θα κάνουμε ό,τι ακριβώς κάναμε εκείνη την ώρα? Ναι. Θα επαναλάβετε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ωραία, τότε λοιπόν εγώ θα ξαναγυρίσω στο πιάνο μου, στο σαλόνι. Για άλλη μια φορά θα παίξουμε το ένα δάχτυλο την υπογραφή του δολοφόνου. Μια στιγμή, κύριε Παραβιτσίνη, μη βιάζεστε. Παίζετε πιάνο, κυρία Ρόλστον? Ναι, παίζω. Ξέρετε το τραγούδι Τα τρία τυφλά ποντικάκια? Και ποιος δεν το ξέρει?
Τότε θα μπορέσετε να το παίξετε στο πιάνο όπως το έπαιζε ο κύριος Πραβιτσίνη. Φυσικά. Ωραία. Τότε πηγαίνετε στο σαλόνι, καθίστε στο πιάνο και να είσαστε έτοιμοι να παίξετε όταν σας ειδοποιήσω. Μα είπα στην Όμε, αν κατάλαβα καλά, δεν επρόκειτο ο καθένας από εμάς να παίξει τον προηγούμενο ρόλο. Θα επαναληφθούν οι ίδιες πράξεις, κύριε Πραβιτσίνη, αλλά όχι από τα ίδια πρόσωπα. Πηγαίνετε, κυρία Ρόλστον. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω το λόγο. Γιατί? Υπάρχει λόγος. Είναι ένας τρόπος ελέγχου των αρχικών καταθέσεων. Και ιδιαίτερα μια συγκεκριμένη καταθέσεω. Τώρα προσοχή σα, παρακαλώ. Θα προσδιορίσω για τον καθένα σα την καινούργια του θέση. Εσεί, κυρία Ρεν, θα πάτε στην κουζίνα και θα έχετε το νου σα στο φαγητό τη κυρία Ρόλστον. Νομίζω ότι σα αρέσει η μαγειρική. Εσεί, κύριε Παραβιτσίνη, θα πάτε στο δωμάτιο του κυρίου Ρεν. Από τη σκάλα τη υπηρεσία είναι πιο βολικά. Εσεί, σταγματάρχα Μέτκαβ, θα ανεβείτε στο δωμάτιο του κυρίου Ρόλστον για να δείτε αν λειτουργεί το εσωτερικό τηλέφωνο. Δεσποινή Κέσουελ. Θα σας πείραζε να κατεβείτε στο υπόγειο. Θα σας δείξει το δρόμο ο κύριος Ρεν. Δυστυχώς χρειάζομαι κάποιον να επαναλάβει τις δικές μου κινήσεις. Λυπάμαι, κύριε Ρόλστον, που θα σας ζητήσω να πάτε έξω με τέτοιο καιρό. Αλλά πρέπει να παρακολουθήσετε το σύρμα του τηλεφώνου από την μπαλκονόπορτα ως την είσοδο. Και εσείς, τι θα κάνετε? Εγώ θα παίξω το ρόλο της κυρίας Μπόιλ. Δεν νομίζετε ότι είναι κάπως επικίνδυνο? Το επάγγελμά μας θα έχει αυτά τα γματάρχα. Λοιπόν. Πηγαίνετε στις θέσεις σας και να μείνετε εκεί ώσπου να σας φωνάξω. Εγώ εντωμεταξύ θα σβήσω τα φώτα. Εμπρός. Ο καθένας στη θέση του. Κυρία Ρόλστον, μετρήστε στα 10 και μετά αρχίστε να παίζετε. Κυρία Ρόλστον, για αλάτε εδώ σας παρακαλώ. Μα τι συμβαίνει, ανάψτε ένα φως, δεν σας βλέπω. Δεν χρειάζεται φως. Τουλάχιστον αυτή τη μικρή λάμπα. Μάλιστα, τώρα με το φως σας βλέπω. Φαίνεστε ευχαριστημένος με τον εαυτό σας. Βρήκατε αυτό που θέλατε? Ναι, βρήκα αυτό που θέλω. Ξέρετε ποιος είναι ο δολοφόνος? Ναι, ξέρω. Ποιος είναι? Εσείς έπρεπε να ξέρετε, κυρία Ρόλστον. Εγώ? Ναι. Υπήρξατε τρομερά απερίσκεπτη, ξέρετε. Κινδυνέψατε να δολοφονηθείτε με το να μην θελήσετε να μου μιλήσετε. Και κινδυνέψατε περισσότερο από μια φορά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα μιλάτε. Ελάτε τώρα, κυρία Ρόλστον. Εμείς οι αστυνομικοί δεν είμαστε τόσο κουτί όσο νομίζετε. Από την αρχή κατάλαβα ότι ξέρατε από πρώτο χέρι την υπόθεση Λόγκριτς. Ξέρατε ότι η κυρία Μπόιλ ήταν μέλος του δικαστηρίου που έβγαλε την απόφαση. Στην πραγματικότητα τα ξέρετε όλα. Γιατί δεν μου τα είπατε? Ξέρω. Ήθελα να ξεχάσω, να ξεχάσω. Το πατρικό σας όνομα ήταν Warren. Ναι. Δεσποινής Warren, λοιπόν. Και διδάσκατε στο σχολείο που πήγαιναν και εκείνα τα παιδιά. Ναι. Είναι αλήθεια, δεν είναι, ότι ο Τζίμι, το παιδί που πέθανε, σας έστειλε ένα γράμμα με το ταχυδρομείο? Στο γράμμα εκείνο ζητούσε βοήθεια. Βοήθεια από τη μικρή, την καλή του δασκάλα. Και εσείς ποτέ δεν του απαντήσατε? Δεν μπορούσα. Δεν το είχα διαβάσει. Απλώς δασκοντιστήκατε, αυτό είναι όλο. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Ήμουν άρρωστη. Βρισκόμουν στο κρεβάτι με πνευμονία εκείνη την ημέρα. Δεν είδα το γράμμα. Το βρήκα αρκετές εβδομάδες αργότερα μαζί με πολλά άλλα γράμματα. Αλλά ήταν αργά πια. Το καημένο το παιδί είχε πεθάνει. Να ήταν πεθαμένο, πεθαμένο. Περίμενα από μένα να κάνω κάτι. Είχε στηρίξει σε μένα τις ελπίδες του όλες. Και κάθε μέρα που περνούσε, σιγά σιγά οι ελπίδες του έσβηναν. Από τότε η σκέψη αυτή με καταδιώκει. Μου έχει γίνει βραχνάς. Αν δεν είχα αρρωστήσει, αν είχα προφτάσει να διαβάσω το γράμμα. Αν ήξερα μόνο, αν ήξερα. Είναι φοβερό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στη ζωή. Ναι, είναι φοβερό. Το βλέπετε αυτό? Τι είναι αυτό, περίστροφο? Δεν ήξερα πως οι αστυνομικοί οπλοφορούν. Οι αστυνομικοί δεν οπλοφορούν, κυρία Ρόλστον. Αλλά εγώ δεν είμαι αστυνομικός. Πώς? Πιστέψτε το ότι ήμουν αστυνομικός επειδή σας τηλεφώνησα από ένα θάλαμο και σας είπα ότι έστειλα εδώ τον υπαστυνόμο Τρότερ. Εγώ έκοψα το σήμα του τηλεφώνου έξω από την πόρτα σας πριν μπω μέσα. Ξέρετε ποιος είμαι, κυρία Ρόλστον? Είμαι ο Τζόρτζι. Ο Τζόρτζι. Ο αδερφός του Τζίμι. Μη φωνάζετε, κυρία Ρόλστον, γιατί αν φωνάξετε θα πυροβολήσω. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο μαζί σας. Ο Τζίμι πέθανε. Εκείνη η απέσια, η φοβερή γυναίκα τον σκότωσε. Την κλείσανε στη φυλακή, αλλά η φυλακή δεν ήταν τίποτα για αυτήν. Ορκίστηκα ότι θα τη σκοτώσω μια μέρα. Και το έκανα.
μέσα στην ομίχλη. Τι αστείο που ήτανε. Ελπίζω ο Τζίμι να το ξέρει. Θα τους σκοτώσω όλους όταν θα μεγαλώσω μια μέρα. Αυτό είχα πει στον εαυτό μου. Γιατί οι μεγάλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Σε λίγο θα σας σκοτώσω και εσάς. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν θα μπορέσεις να φύγεις εύκολα από εδώ μέσα. Ναι, κάποιος μου πήρε τα σκί μου. Αλλά δεν πειράζει. Δεν με νοιάζει αν θα φύγω ή όχι. Κουράστηκα. Ήταν τόσο πολύ αστείο να σας παρακολουθώ όλους και να κάνω πως είμαι αστυνομικός. Το περίστροφο θα κάνει πολύ θόρυβο. Ναι, μάλλον. Καλύτερα με το συνηθισμένο μου τρόπο. Καλύτερα να σας πιάσω από το λαιμό. Το τελευταίο ποντικάκι πιάνεται στη βαγίδα. Μην Τζόρτζι, δεν με γνωρίζεις. Δεν με θυμάσαι. Δεν θυμάσαι τη φάρμα, Τζόρτζι. Δεν θυμάσαι τα ζώα μας. Το χοντρό γέρικο γουρούνι. Τον τάβρο που μας κυνηγούσε μέσα στα χωράφια. Τα σκυλιά. Τα σκυλιά. Ναι, ναι, τα σκυλιά, το Σπότι και τον Πλέιν. Κάθι. Ναι, Τζόρτζι, ναι. Είμαι η Κάθι. Με θυμάσαι τώρα, δεν με θυμάσαι. Κάθι, εσείς. Ναι. Τι γυρίζεις εδώ. Ήρθα στην Αγγλία για να σε βρω, Τζόρτζι. Δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί να ήσουν εσύ. Σε γνώρισα την ώρα που μιλούσες και μπέρδευες με τα δάχτυλα τα μαλλιά σου, όπως έκανες όταν ήσουν μικρός. Θα σε πάρω μαζί μου, Τζόρτζι. Έλα, έλα μαζί μου. Πού θα πάμε, Κάθι? Μη φοβάσαι, Τζόρτζι. Όλα είναι εντάξει, μη φοβάσαι. Θα πάμε κάπου που θα φροντίσουν για σένα και δεν θα σε αφήσουν πια να κάνεις κακό. Έλα, έλα μαζί μου, Τζόρτζι. Έλα, έλα. Τζόρτζι! Μόνη, Μόνη, είσαι καλά. Ο Τζάκ, είσαι καλά, αγάπη μου. Αγάπη μου, ναι, Μόνη, ξέρω. Τα ξέρω όλα. Τώρα θα μου το είπε ο ταγματάρχης. Ποιος να το φανταζόταν ότι θα ήταν ο πρώτος. Είναι τρελός, τελείως τρελός. Ναι, αλλά εσύ. Ήμουν μπερδεμένη χωρίς να το θέλω σε αυτή την υπόθεση. Παρέδιδα μαθήματα στο σχολείο τους. Δεν έφταγα σε τίποτα. Σε τίποτα. Αλλά πίστευε ότι θα μπορούσε να τον είχα σώσει. Να είχα σώσει εκείνο το παιδί. Δεν έπρεπε να μου το είχε πει. Ήθελα να ξεχάσω, Τζάκ. Όλα είναι εντάξει τώρα. Σε λίγο με ένα καταπραγητικό θα είναι τελείως ακίνδυνος. Τον φροντίζει η αδελφή του. Ο καημένος δεν είναι στα καλά του, είναι τρελός. Το είχα υποπτευτεί από την αρχή. Αλήθεια, ταγματάρχα. Δεν πιστέψατε πως ήταν αστυνομικός? Το ήξερα πως δεν ήταν. Βλέπετε, κυρία Ρόλστον, συμβαίνει να είμαι εγώ αστυνομικός. Εσείς? Μόλις βρήκαμε εκείνο το σημειωματάριο και είδαμε ότι έγραφε μέσα Monkshoor Manor, σκεφτήκαμε πως ήταν απαραίτητο να βρίσκεται κάποιος δικός μας εδώ. Ο ταγματάρχης Μέτκαφ, όταν του εξηγήσαμε την κατάσταση, μ' άφησε να πάρω τη θέση του. Μου φάνηκε πολύ περίεργο όταν είδα να έρχεται ο Τρότερ και να λέει πως είναι αστυνομικός. Και η Δεσποινής Κέσχολ είναι η αδελφή του? Ναι, ναι. Φαίνεται ότι τον αναγνώρισε λίγο πριν από την τελευταία του απόπειρα να κάνει κι άλλο φόνο. Δεν ήξερε πώς να φερθεί, αλλά ευτυχώς ήρθε και μου το είπε εν καιρός. Το χιόνι άρχισε να λιώνει και έτσι θα έχουμε γρήγορα βοήθεια. Α, καλά που το θυμήθηκα, κυρία Ρόλστον. Πάω να βγάλω αυτά τα σκίτα. Έχω κρύψει απάνω από το κλειστό κρεβάτι. Κι εγώ που νόμιζα πως ήταν ο Παραβιτσίνη. Φαντάζομαι ότι θα ψάξουν το αυτοκίνητό του για καλά. Δεν θα μου φανεί διόλου παράξενο να ανακαλύψουν μέσα στη ρεζέρβα κάνα 2.000 ελβετικά ρολόγια. Ναι, μάλλον αυτή είναι η ειδικότης του. Μόλι, νομίζω πως για μια στιγμή τουλάχιστον πίστεψες πως ήμουν εγώ. Τζάιλς, γιατί πήγες χθες στο Λονδίνο? Αγάπη μου, ήθελα να σου πάρω ένα δώρο για την επέτειο των γάμων μας. Σήμερα κλείνει ένας χρόνος που παντρευτήκαμε. Όχι, και εγώ γι' αυτό πήγα στο Λονδίνο, αλλά δεν ήθελα να σου το πω. Αλήθεια? Ναι, σου πήρε ένα κουτί πουρα. Να, το έχω εδώ. Αγάπη μου, μα είναι πολύ ευγενικό από μέρους σου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, είναι θαυμάσια. Θα τα καπνίσεις? Τι να γίνει, θα τα καπνίσω. Εμένα τι μου φέρες? Α, ναι, ξέχασα τελείως το δώρο σου. Ένα λεπτό, εδώ το έχω. Α, τι είναι αυτό, καπέλο? Μα δεν έχω φορέσει ποτέ μου καπέλο. Ακόμα καλύτερα. Για να το δω, αγάπη μου. Αμα τι ωραίο που είναι. Φόρεσε το. Αργότερα να χτενιστώ πρώτα. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει? Ναι. Η πολίτρια είπε πως είναι η τελευταία λέξη στη μόδα των καπέλων. Α, αλήθεια? Για να το δοκιμάσω. Κυρία Ρόλστον, κυρία Ρόλστον. Ναι. Κάτι καίγεται στην κουζίνα. Ω, πάει το γλυκό μου. Στο θέατρο της Κυριακής ακούσατε σήμερα το έργο της Αγκάθα Κρίστη «Η Ποντικοπαγίδα».
Έλαβαν μέρος με τη σειρά που τους ακούσατε οι καλλιτέχνε Γιώργιος Πλούτης, Μιχάλης Σακελάριος, Ελένη Χατζιαργύρη, Βίρον Πάλης, Πέτρος Φυσούν, Μαρία Φωκά, Γρηγόρης Βαφιάς, Τιτίκα Νικηφοράκη, Σταύρος Ξενίδης και Νίκος Χατζίσκος. Μουσική επιμέλεια Πόπης Μπάρτζη. Μετάφρασης, ραδιοφωνική προσαρμογή και ραδιοσκηνοθεσία Νίκου Γκάτσου.